Easy, πω! Είναι λες και τρώω κανονικό μπέργκερ. Wow. Τι κάνω, παιδιά! Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Και ναι, ο τίτλος είναι αλήθεια. Θα φτιάξω vegan μοσχαρίσια burgers από αυτά εδώ πέρα. Τα μπέργκερ από αυτή εδώ πέρα την εταιρεία Beyond Meat. Ναι, καλά ακούσατε, είναι μοσχαρίσια μπέργκερ, αλλά που δεν προέρχονται από μοσχάρι. Προέρχεται από επιστημονικά εργαστήρια όπου δουλεύουν πολύ σκληρά για να φτιάξουν τις ίνες και να είναι το μπιφτέκι κανονικό μπιφτέκι. Με άλλα λόγια, είναι ένα φυτικό μπιφτέκι όπου μιμείται το μοσχαρίσιο, όπως λέει, τη μοσχαρίσια γεύση, να το πούμε έτσι. Είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζω κάτι τέτοιο, σιγά σιγά έχετε και στην Ελλάδα, θα σας αφήσω link από κάτω να πάτε να το βρείτε κι εσείς και να το κάνετε. Τώρα θα το μαγειρέψω και θέλω να μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο, γιατί θα το δοκιμάσω μαζί με την Άννα, για να μην ακούτε μόνο την δικιά μου την άποψη, να έχετε δύο απόψεις, να δούμε αν πραγματικά έχει γεύση κρέατος. Η τεχνολογία πραγματικά έχει προχωρήσει απίστευτα. Εγώ σας το λέω πάντως, αν αυτό εδώ το πράγμα έχει πραγματικά τη γεύση του πραγματικού κρέατος, εγώ θα γίνω vegan. Τελεία. Τώρα, μαζί με αυτό όμως, λοιπόν, θέλω να καταλάβετε ότι θα κάνουμε ένα ολόκληρο μπέργκερ. Οπότε, μαζί με αυτό πήρα και vegan τυρί, τύπου cheddar πρέπει να είναι, που λιώνει. Να σας το δείξω. Οπότε, να το, αυτό εδώ πέρα είναι. Που λιώνει, ειδικό για μπέργκερ. Και φυσικά έχω πάρει και ψωμί μπέργκερ, ντομάτα και μαρούλι. Α, και πολύ σημαντικό, επειδή έχω δει ότι ανά τον κόσμο όσα εστιατόρια κάνουν vegan burgers με τέτοια μπιφτέκια, τέλος πάντων, φυτικά, έχω παρατηρήσει τέλος πάντων ότι δεν βάζουν καμία σος, ούτε μαγιονέζα βάζουν, ούτε τίποτα. Και αυτό είναι ιεροσιλία, απλά δεν γίνεται να μην βάλεις μαγιονέζα ή κάτι τέτοιο στο μπέργκερ. Αλλά έχω και γι' αυτό λύση, βρήκα. Να το! Vegan μαγιονέζα. Όπου δεν έχει αυγό προφανώς. Οπότε τίποτα που θα μπει στα σημερινά μου μπέργκερ δεν προέρχεται από ζώα. Κανένα ζώο δεν σφάχτηκε για να φάμε αυτά τα μπέργκερ που θα φάμε σήμερα. Έχοντας πει αυτό, για πάμε να το κάνουμε. Όπως σας είπα, έχουμε εδώ πέρα το μπέργκερ, θα το βγάλω. Λοιπόν, πρέπει να το έχουμε βγάλει από την προηγούμενη τη μέρα και να, για να ξεπαγώσει στο ψυγείο, στη συντήρηση. Γιατί προφανώς είναι κάτι ψυγμένα αυτά τα μπιφτέκια. Και από εκεί και πέρα όμως σου λέει ότι μπορείς να το κάνεις όπως θες. Δηλαδή είτε σε γκριλ, είτε σε κάρβουνα κιόλας. Δηλαδή αυτό εδώ πρέπει να το αντιμετωπίσεις, σου λέει, λες και είναι κανονικό κρέας. Γιατί στην ουσία είναι κλόνος κρέατος. Οπότε εγώ αποφάσισα να το βάλω στο τηγάνι μου εδώ πέρα, για να μην μπλέκω με άλλα πράγματα και να είναι λίγο πιο απλό για το βίντεο. Οπότε ναι, με λίγο λαδάκι θα το βάλω να γίνει κανονικά. Έλα Νουλά, έλα. Λοιπόν, ήρθε και η Άννα, μας έκανε την τιμή. Γεια σου Άννα, τι κάνεις? Καλά, λοιπόν παιδιά, πεινάω πάρα πολύ. Και ο Ίζη μου το έχει, πώς το λένε, προμοτάρει πάρα πολύ αυτό εδώ πέρα. Τη το έχω τάξει και όλοι λένε ότι έχει γεύση κρέατος, οπότε θα δούμε. Επίσης δεν ξέρω αν σας το έχει πει, αλλά έχουμε ξεκινήσει έτσι μια πιο υγιεινή διατροφή που αποφεύγουμε κρέατα κτλ. Οπότε γι' αυτό είπαμε να δοκιμάσουμε και αυτά. Πιστεύω κάποια στιγμή θα σας κάνει ένα βίντεο να σας εξηγήσει περισσότερα. Αλλά για την ώρα, επειδή έχουμε ταραχτεί με τις φασολάδες και τις φακές, εγώ θέλω να φάω λίγο. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, είναι μεγάλα. Είναι πολύ χοντρά. Το βλέπετε πόσο χοντρό είναι, είναι χοντρά χοντρά. Μυρίζει. Έλα, μύρισε. Μυρίζει λίγο σαν μοσχάρι, αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν είναι κανονικό. Μυρίζει σαν κρέας, αλήθεια είναι. Ναι, βασικά σαν κονσέρβα μου μυρίζει κρέατος. Ναι, αυτό το corned beef ένα πράγμα. Οκ, okay, θα δείξει. Είναι 113,5 γραμμάρια το κάθε ένα, οπότε οκ, okay, τίμιο. Okay. Καλό φαίνεται. Και ναι, πάμε να το κάνουμε, ναι. Το έχεις. Πάμε. Οπότε τα πράγματα είναι πολύ απλά. Δεν θα κάνω καμιά επιστημονική μέθοδο, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν είμαι κανένας μάγειρας τρομερός. Θα πάρω ελαιόλαδο και θα το βάλω στο τηγάνι μου. Εντάξει. Ελπίζω να πέσει λίγο. Έτσι. Εντάξει, τόσο. Πόσο να βάλω, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Μην κολλήσουνε μόνο, φοβάμαι. Ναι. Δεν ξέρω. Θα βάλω λίγο. Ανοίγω και το φούρνο. Εγώ το έβαλα full στο 9 το δικό μου το μάτι, γιατί θέλω να ήδη να τσιτσιρίζω όταν θα βάλω τα μπιφτέκια μου στην ουσία. Αυτό θα έκανα με το κανονικό το μπιφτέκι, οπότε αυτό θα κάνω και τώρα. Μέχρι να γίνει αυτό όμως, Ανούλα, έλα από εδώ πέρα. Λοιπόν, θα κάνουμε όλα τα άλλα. Έχω ήδη πλύνει ντομάτα, έχω πλύνει το μαρούλι. Και για όσους δεν ξέρετε, δούλευα σε μπεργκεράδικα, όχι ένα, μπόλικα. Οπότε ξέρω τι κάνω. Πάμε εδώ πέρα. Πολύ απλά κάνουμε την ντοματούλα μας.
Ελπίζω η κάμερα woman μου να κάνει καλή δουλειά. Πώς την κόβεις έτσι, πολύ περίεργα. Καλά, δεν έχει καμιά επιστήμη, το κάνουμε τον μπακαλίστικο τρόπο. Μην την πετάς πάνω στο τέτοιο. Δεν πειράζει, μην αγχώνεσαι. Αυτά τα πετάμε από εκεί. Ναι, όχι πάνω εκεί, εγώ θα τα καθαρίζω. Λοιπόν, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Κάνουμε τις αυτές μας. Εγώ θέλω να είναι χοντρές, χοντρές. Κοιτάξτε εδώ. Χοντρό, χοντρό, χοντρό. Να, αυτό ας πούμε είναι το ιδανικό για μένα. Κοιτάξτε. Ναι, αλλά μετά δεν θα έχει πάρα πολύ ζουμί. Εγώ το δικό μου θέλω να έχει. Θες και ολύτε εσύ. Όχι, εντάξει, καλά είναι. Μου αρέσει το ματούλι. Έλα, στο έκανα λίγο πιο λεπτό, να μην λες. Λίγο. Εντάξει. Ταυτόχρονα αυτό αρχίζει και ζεσταίνεται για να κάψει το λαδάκι. Έτσι, μπράβο. Και το μαρουλάκι, τώρα πώς θα το κάνεις αυτό? Ιδανικά, θέλουμε το μαρούλι στη μέση, εδώ. Ναι. Δεν πετάμε βέβαια και όλο το άλλο, κάτω θα το κάνουμε, υποτίθεται. Αλλά ναι. Οπότε, εγώ προσωπικά κόβω τα αυτά, τις άκρες. Κόβω και αυτό εδώ. Οπότε θέλω να χρησιμοποιήσω αυτό. Στα σπιτικά τα μπέργκερ, εγώ προσωπικά τα κάνω έτσι. Διπλά. Γιατί διπλά? Για να είναι σε αυτό το μέγεθος, να μην εξέχει πολύ. Να μένα έτσι μ' αρέσει. Οπότε ναι, πάρω ένα, θα πάρω και ένα δεύτερο. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ, θέλω να σε ρωτήσω, τα ψωμάκια θα τα ψήσεις κάπως ή όχι? Θα ναι, ενώ τα ψωμάκια πάντα τα ψήνουμε. Όποιος κάνει μπέργκερ και δεν έχει ψήσει τα ψωμάκια, πραγματικά πιστεύω ότι στην κόλαση υπάρχει ένα ειδικό μέρος που βάζουν αυτούς τους ανθρώπους. Ω, παπα, τα ακούς! Τσιτσιρίζει, για έλα πάμε. Παναγία μου! Ήρθε η στιγμή. Θα βάλω πρώτα το ένα γιατί φοβάμαι. Μπορεί να κάνω καμιά βλακεία, δεν ξέρω. Ωραία. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι πριν το κάνω, πάντα πρέπει να κάνουμε seasoning, εντάξει. Α. Το ξέχασα το seasoning. Πραγματικά είμαι πολύ disappointed. Δεν πειράζει. Όχι. Πάρα πολύ βάζει. Εγώ έτσι βάζω γιατί θα φύγει, μην ξεχνάς. Φεύγει μετά. Στο δικό μου μην βάλεις πάρα πολύ, θα πεθάνω από το αλάτι. Εντάξει, θα το κάνω όπως θέλω και άμα δεν σ' αρέσει μη φας. Να ξέρετε ότι με το ψήσιμο φεύγει αυτό. Οπότε δεν είναι ότι θα μείνει όλο το αλάτι εδώ. Γι' αυτό βάζουμε μπόλικο. Θα μπορούσα να βάλω και άλλα μπαχάρια και αυτά, δεν θα τα βάλω. Κλάιν, πάμε. Ωρε φίλε. Ε. Ουα. Λοιπόν, τώρα, ένα λάθος που βλέπω πολλοί που κάνουν είναι να βάζουν το μπιφτέκι και να το γυρίζουν και να το ξαναγυρίζουν, να το ξαναγυρίζουν. Α, και εγώ το κάνω αυτό. Όχι. Αφήνεις το μπιφτέκι να γίνει από τη μία και μετά από την άλλη. Και άμα καεί. Αυτή είναι η μαγεία, να μην καεί. Οκ. Okay. Επίσης, δεν χρησιμοποιούμε πυρούνια και ξέρω εγώ τι. Αυτό εδώ πέρα, αυτό εδώ τη τσιμπίδα. Εντάξει. Μυρίζει ωραία πάντως, έχω να πω. Η αλήθεια είναι ότι όντως μυρίζει ωραία και η αλήθεια είναι ότι δεν έβαλα αρκετό αλάτι πριν τις άκουσα. Ρέιζι, όχι, μην βάλεις άλλο, παιδιά, κοιτάξτε. Είδες πως έχει φύγει ήδη. Μισό. Α, βάζω και άλλο, παιδιά. Ρε, μην το λυπάστε, ρε. Μην το λυπάστε. Πόση ώρα παίρνει περίπου στα κανονικά τουλάχιστον μπιφτέκια? Ξέρω εγώ, αυτό είναι και χοντρό, ρεσί, οπότε. Να σου πω όμως κάτι, νομίζω στις οδηγίες έλεγε 3 λεπτά ό,τι θέλει, όχι. Δεν ξέρω. Στάξει το περίπου. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι άμα θες να είσαι πολύ σε φάση, πρέπει να έχει ένα θερμόμετρο να το χώνεις μέσα. Ναι, επειδή άμα διαβάσεις, πρέπει να σου πω, λέει ότι πρέπει να είναι στους 74 βαθμούς Κελσίου μέσα. What? Ναι, είναι μαγειρεμένο όταν έχει φτάσει αυτή τη θερμοκρασία. Τώρα, το άλλο πράγμα που λέει η συσκευασία είναι ότι ότι μέσα τέλος πάντων πρέπει να είναι κόκκινο. Σαν να έχει αίμα, ας πούμε. Δεν έχει αίμα προφανώς. Οπότε ναι, μην το φοβάσαι, λέει. Όπως θα πρέπει να είναι και ένα κανονικό μπέργκερ. Απλά πολύ, όπως ο δικός μας ο λαός, ο ελληνικός ο λαός, συχαίνονται τα αίματα και αυτά. Γι' αυτό το κάνουμε overcook. Το μαγειρεύουμε παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε, η αλήθεια είναι το μπιφτέκι. Αλλά ναι, μιλάω λες και είμαι ειδικός, δεν είμαι. Το άλλο το πράγμα που πρέπει να προσέξουμε για να δούμε αν έχει γίνει είναι εδώ πέρα να δούμε ότι μέχρι εδώ να έχει αλλάξει το χρώμα. Και έτσι καταλαβαίνεις ότι έχει γίνει ή από κάτω η πλευρά. Να, βλέπετε. Εγώ δεν βλέπω να έχει αλλάξει χρώμα πάντως. Έχει αλλάξει λίγο. Να, το βλέπεις από κάτω. Ναι. Βλέπεις. Mm. Καλό κακό επειδή φοβάμαι. Επειδή δεν είναι κανονικό τώρα θα το αναπογυρίσω. Προσεκτικά. Α, μάλιστα. Εντάξει, φίλε. Α, ωραία. Έχει πάρει πολύ ωραία κρούστα. Το βλέπεις. Ναι, μήπως το αλλάξει. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι με το σωστό seasoning κάνει και μία έτσι κρούστα. Πολλοί βάζουν διάφορα πράγματα για κρούστα. Ξέρω εγώ, έχω ακούσει μέχρι και ότι το αλήθουν με μαγιονέζα. What? Ναι, βάζουν διάφορα πράγματα, δεν είναι αυτό το θέμα. Απλά
επειδή τώρα είναι και η πρώτη φορά που το κάνουμε, κοιτάω πώς να είναι όσο πιο απλό γίνεται για να μην χάσουμε και τη γεύση κιόλας. Γιατί τώρα άμα το βάζεις πολλά πράγματα και αυτά, χάνεις και τη γεύση. Οπότε αλλοιώνεται η γεύση και δεν καταλαβαίνεις αν όντως αξίζει το μπιστέκι που μου είπες το μαχαίρι, δεν πειράζει. Που αυτό είναι και ο σκοπός αυτού του βίντεο. Να δούμε αν αυτό είναι όντως γεύση μοσχαρίσιου μπιφτεκιού ή όχι. Βλέπεις, σιγά σιγά αρχίζει και βγάζει και τα ζουμιά του, δηλαδή δεν είναι μόνο λάδι εδώ. Σιγά σιγά αρχίζει. Νομίζω άμα το δεις εδώ μεταξύ ότι μικραίνει λίγο, έχει μαζέψει το μπιφτεκάκι. Έτσι είναι. Και τα κάνουν κάποια και το ίδιο κάνουν. Η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι ότι το φλίπαρα way too soon δεν έπρεπε να το κάνω τόσο νωρίς, αλλά φοβήθηκα λίγο. Αλλά γι' αυτό το κάνω και ένα-ένα για να δω αν θα κάνω κάποια λάθη στο πρώτο μπιφτέκι, έτσι ώστε να μην το κάνω στα άλλα στην ουσία. Ωραία, τώρα όσον αφορά το ψωμάκι, για να το ψήσεις, βάζεις κάτι, ας πούμε, βάζεις λίγο βουτυράκι ή λαδάκι. Μπορείς, εμείς όμως δεν έχουμε τώρα βούτυρο vegan. Υπάρχει βούτυρο vegan, αλλά υποτίθεται ότι είναι ένα vegan burger, δεν πάμε να το βούτυρο. Μερικοί το κάνουνε. Αλλά ξέρεις τι, και να μην ήταν vegan το μπέργκερ, δεν νομίζω ότι χρειάζεται, η αλήθεια είναι. Το χώνεις έτσι και τελείωσε η ιστορία. Εγώ θα το κάνω μετά από το... Αυτό θα το βάλω στο ίδιο τηγάνι, μετά από το μπιφτέκι, το βάλω έτσι για λίγο. Και επίσης τώρα όπως προχωράμε, θα σας δείξω την πραγματική σύσταση του μπέργκερ. Πώς πρέπει όντως να είναι ένα μπέργκερ, δηλαδή τι μπαίνει πρώτο, ντομάτα, μαγιονέζα, μπιφτέκι. Να σας δείξω λίγο ότι αυτό. Βέβαια, πολλοί διαφωνούν με αυτό, αλλά αυτή είναι η δικιά μου αγαπημένη σύσταση. Oh. Wow. Αυτό θέλουμε από το μπιφτέκι μας. Ξέρεις τι όμως, επειδή αισθάνομαι ότι σε λίγο θα γίνει, θέλω να κάνω ήδη τώρα τα ψωμάκια μου, να προετοιμαστούμε, γιατί θα κάνω μια τέλεια κίνηση και λίγο πριν το βγάλω θα βάλω τυρί μου πάνω για να λιώσει και να γίνει τέλειο. Οπότε θέλω να είμαι έτοιμος. Παίρνω εδώ πέρα το μπεργκεράκι μου. Εντάξει, το χώνω εδώ, όπως είναι, χωρίς πολλά-πολλά. Θα τα αφήσω για λίγο. Ναι, αλλά μήπως δεν έπρεπε να πιάνει λάδι. Όχι καλέ, γιατί όχι. Α. Ας πούμε δεν θα μπορούσε να το κάνεις στην τοστιέρα. Ναι, αλλά θέλω. Νιώθω λες και σου παίρνω συνέντευξη από Vogue που κάνουν εκφάσεις ερωτήσεις. Βέβαια, επειδή είσαι η καλύτερη κάμερα woman, εσύ θα δοκιμάσεις πρώτη να ξέρεις, εντάξει. Ωχ, σε μένα πας τα δύσκολα ρε φίλε. Ετοιμάζω ήδη το πιάτο μου. Κάτι μου λέει ότι έχουν γίνει, για να δούμε τα ψωμάκια. Λοιπόν, τα ψωμάκια. Ω, καλά. Πορέιζι. Καλά, καλά, καλά. Έλα, έλα, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Μας μπίπ ρε φίλε. Πάνω, κάτω, okay? Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ, αυτό είναι ένα τέλειο ψημένο μπέργκερ full. Παίρνουμε το τυρί μας. Τερα! Και το αφήνεις για λίγο. Ναι, ναι, έτσι ώστε να λιώσει από πάνω και να πάρει τη μορφή του γύρω γύρω. Και θα το πάρουμε μετά και το βάλουμε στο ψωμάκι μας. Πεινάω. Το βλέπεις που ήδη έχει αρχίσει πω, και παίρνει. Ωρε φίλε, ναι. Και έχω κλείσει τη φωτιά έτσι. Wow. Λοιπόν, έτοιμο, το παίρνουμε και το βάζουμε στο κάτω το ψωμάκι. Πάει αυτό. Παίρνουμε τη μαγιονέζα. Βάζουμε στο πάνω το ψωμάκι. Της αρέσει της Άννας η μαγιονέζα, οπότε θα βάλω μπόλικο. Μαρουλάκι στη μέση όπως είπαμε. Το βλέπετε? Ναι. Τίμιο. Παίρνουμε τη λίγο πιο λεπτή ντομάτα της Άννας, οπότε μαγιονέζα, μαρούλι, ντομάτα στο πάνω. Τελειώσαμε. Και στο κάτω το μπιφτέκι μας με το τυράκι του. Φινίτο. Το κλείνουμε έτσι, παίρνουμε το πάνω. Ταρα! Ωρε φίλε, easy, πω. Έτοιμη Άννα? Πανέτοιμη, πω. Το πρώτο 100% vegan burger που έχεις φάει ποτέ στη ζωή σου. Και από τα χεράκια μου κιόλας, ε. Ωραία. Για να σε δω. Φοβάμαι λίγο. Πάμε, μία μεγάλη μπουκιά, μεγάλη μεγάλη. Μαζί με το μπιφτέκι. Για να δούμε πως είναι και μέσα. Κράτα τη σκέψη σου να το δω μέσα θέλω. Φίλε, είναι ξεκάθαρα σαν να είναι κανονικό μπιφτέκι, έτσι. Πολύ ωραίο. Ναι. Δεν σου έρχεται ρε παιδί μου ότι είναι από φυτό. Δεν είναι φυτικό μπιφτέκι. Πολύ ωραίο. Το γίνει χαλιά. Αρέσει πάρα πολύ. Φάε, 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 πες μας. Κατανιστό. Πολύ ωραίο, παιδιά. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι vegan αυτό το μπέργκερ. Αλήθεια λες. Αλήθεια. Δηλαδή γεύεσαι ίνες ας πούμε από το ζώο ας πούμε για παράδειγμα. Ναι, άμα το δεις κιόλας εδώ μεταξύ μέσα. Ναι, 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 επειδή φαίνεται τελείως. Ναι, είναι σαν να τρως κανονικό μπιφτέκι. Τύπου μοσχαρίσιο κιμά.
ότι τον έφτιαξε με τα χεράκια σου. Και το τυρί εντωμεταξύ είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι vegan. Πολύ ωραία, παιδιά, μπράβο. Wow. Η αλήθεια είναι ότι επειδή έχουμε δοκιμάσει μπόλικα τυριά vegan, αυτό είναι το καλύτερο τυρί. Θα σας αφήσω και από το link από κάτω, αν το βρω. Δηλαδή δεν είμαι σίγουρος ότι θα το βρω. Φοβερό αυτό το τυρί. Είμαι so έτοιμος. Λοιπόν. Είναι λες και τρώω κανονικό μπέργκερ. Wow. Εντάξει, okay. Ό,τι καλύτερο, φίλε. Άννα, θα το πρότεινες να το δοκιμάσουμε? 100% και σας το λέω εγώ που είμαι πάρα πολύ δύσκολη στη γεύση μου. Πες. Η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό ήθελα πρώτα απ' όλα να το δοκιμάσει η Άννα, γιατί ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Σας το συνιστώ 100% να πάτε, να το βρείτε και να φάτε. Σιγά σιγά έρχεται και στην Ελλάδα. Link από κάτω να πάτε να το δείτε. Το συνιστώ πραγματικά και για όλους τους φίλους μου, τους κρεατοφάγους. Δεν θα απογοητευτείτε, είναι πολύ καλό, πραγματικά. Καμία σχέση με τα άλλα τα, δεν ξέρω κι εγώ, μπιφτέκια λαχανικών ή κάτι τέτοιο που έχουν μέσα ρεβίθια και ιστορίες. Εμένα μου αρέσουν και αυτά, αλλά οκ. Στην Άννα δεν αρέσουν, για παράδειγμα. Οπότε την Άννα να ακούτε και άμα η Άννα λέει ότι είναι καλό, είναι όντως πολύ καλό. Αυτά, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Άμα σου άρεσε, τι να κάνω, Άννα? Like, subscribe και καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση. Όντως, και επίσης θέλω να μου πείτε αν θέλετε να δείτε κι άλλα τέτοια vegan βίντεο, γιατί υπάρχουν κι άλλα vegan προϊόντα. Υπάρχουν vegan λουκάνικα για hot dog, παράδειγμα. Ναι. Α, και τα vegan κεφτεδάκια που μου είπες. Ναι, vegan κεφτεδάκια, vegan παστίτσιο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Οπότε, αν θέλετε να δείτε και άλλα τέτοια βίντεο, να μου το πείτε. Αυτά, φιλάκια πολλά και peace and move, να χαμογελάτε. Bye!